Σημαντική αύξηση των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα τις ημέρες των γιορτών κατέγραψαν οι μετρήσεις του σταθμού που είναι εγκατεστημένο στο διοικητήριο της περιφέρειας Θεσσαλίας, με τον Κώστα Αγοραστό να χτυπά καμπανάκι κινδύνου για τις συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι μέρες των Χριστουγέννων, αντιλαμβάνεστε, πολλοί μείναν μέσα στα σπίτια, υπήρχε και κρύο και ανέβηκαν οι ρήποι, η ατμοσφαιρική ρήπη, τα PM10 ανέβηκαν πολύ και βέβαια κατά τις βραδινές ώρες. Από τις 9 μέχρι τις 1 το πρωί παρατηρήθηκαν αυξήσεις. Την ημέρα του Χριστουγέννων στις 25 και στις 26. Χθες έπεσαν τα όρια, έπεσαν οι δείκτες αισθητά, αλλά θέλουμε να πέσουν κι άλλο. Αυτό οφείλεται στην καύση των τζακιών, στους ασυντήρητους καυστήρες. Εμείς ως πολιτικοί είχαμε και συνεργασία με το φυσικό αέριο Θεσσαλίας. Κάναμε ένα πρόγραμμα για τις οικογένειες που δεν μπορούσαν να κάνουν αλλαγή του καυστήρα του πετρελαίου με φυσικό αέριο. Πολλοί έχουν μπει σε αυτό το πρόγραμμα και έχουν αλλάξει τους καυστήρες, αλλά αυτό δεν φτάνει από μόνο του, γίνονται προσπάθειες. Για την ασφάλεια μάλιστα των πολιτών, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας εξέδωσε συστάσεις, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, τις οποίες και συστήνεται να μην κυκλοφορούν τις επιβαρημένες ώρες. Ο Κώστας Αγοραστός ζήτησε πάντως προσοχή στην ποιότητα της καύσιμης ύλης, ωστόσο, όπως σημείωσε, κατανοεί και τα οικονομικά προβλήματα πολλών οικογενειών. Η υπηρεσία μας έχει βγάλει έχει βγάλει τις διαδικασίες αλλά και το τι πρέπει να τηρούν και τα μέτρα προφύλαξης, να τα τηρούμε πιστά για να μπορέσουμε να έχουμε και να μην έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση όπου βρίσκονται πλέον τα νοικοκυριά λόγω της αυξημένης τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου, του φυσικού αερίου. Αντιλαμβανόμαστε και είναι μια λεπτή, δύσκολη ισορροπία που η οποία δημιουργεί και τα προβλήματα. Βέβαια, εμείς οφείλουμε να προειδοποιήσουμε και οφείλουμε να κάνουμε τους ελέγχους στα μέρη τα οποία πουλούνται η καύσιμη ύλη, είτε λέγεται πέλετ, είτε λέγεται ξύλα, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλη καύσιμη ύλη. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις μετρήσεις του σταθμού, τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 κατέγραψαν στις 23 Δεκεμβρίου μέσω όρο τιμών 44 μικρογραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο, στις 24 Δεκεμβρίου μέσω όρο τιμών 86 και στις 25 Δεκεμβρίου μέσω όρο τιμών 147, ενώ στις 26 Δεκεμβρίου μέσω όρο τιμών 134 μικρογραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο.